Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Λουκά. Για λέγα, ποιος θα μου φτιάξει το κέφι μου απόψε που είμαι στα πέντε τάρταρα. Δεν με χωράει το σπίτι, ρε. Τις νύχτες ειδικά πνίγομαι εκεί μέσα. Πες κι άλλο ευχαριστώ. Να σε καλά, βρε. Καλοπερνάμε πάλι απόψε. Σήμερα όλη μέρα έψαχνα για δουλειά. Τίποτα πουθενά. Έλα, ρε, δεν σε πιστεύω. Εδώ λένε ότι υπάρχει υπερπροσωρά εργασίας. Μουσικάκι βάζω. Βάλε. Τα πήρα στο κρανίο, γύρισα και έκαψα το πτυχίο μου. Ευτυχώς που βγάζει σχολή, αντίγραφα. Με δουλεύεις? Ναι, όρεξε. Εγώ ήθελα να μην χαθεί ούτε ένα παιδί και δεν τα κατάφερα. Υπάρχει γιατρός χωρίς απώλεια στην καριέρα του? Γι' αυτό το πτυχίο μου είναι άκουστο. Ο Μάνος γύρισε πίσω την Εύα. Α, τώρα φτάνουμε στο κρίσιμο θέμα. Ήρθε και η Μαρίλια από το σπίτι, σε άθλια κατάσταση. Ούτε αυτό είναι πρωτότυπο. Στη Μαρίλια βλέπω εμάς. Ό,τι σκέφτεται το λέει και μπορεί και θυμώνει ακόμα, ρε. Καλά, κι εσύ δεν έχεις παράπονο. Μια χαρά έχεις θυμώσει. Εδώ κοντζά μου, εργοστάσιο πήγες να κάψεις. Μην κοιτάς που πρόλαβε ο Στέλιος, ο οποίος παρακινήθηκε από σένα, παρακαλώ πολύ. Μια χαρά έχετε εκτονωθεί οι δυο σας. Εγώ τι να πω. Τελικά τι θα κάνει η Νόρα με αυτήν την ιστορία? Να σου πω ένα ανέκδοτο. Ποιος τη βγάζει, δεν τη βγάζει για αυτήν την εβδομάδα? Για την ώρα σε ρώτησα. Εγώ για την ώρα σου απάντησα. Ναι, και εγώ γιατί δεν την κατάλαβα την απάντηση? Να σου κάνω εγώ μια γελία ερώτηση. Γιατί κάνεις ποτέ και σοβαρές? Τώρα παρέρχομαι. Αλλά. Δεν μου λες. Σε πείραξε που ο Μάνος γύρισε πίσω την Εύα? Με πείραξε, δεν με πείραξε, τι σημασία έχει? Για μένα η Εύα έχει τελειώσει. Κατάλαβες τώρα γιατί τη ρίχνω στην πλάκα? Όχι. Όχι. Να σου φέρω ένα καθρέφτη, να δεις που έχει φτάσει η μύτη σου, να σου πω εγώ όχι. Δεν μου λες, τι έπαθες? Μην δουλευόμαστε και μεταξύ μας, Νικόλα. Σου έχει τελειώσει με την Εύα. Εντάξει, είπαμε. Σου έχω συγχωρήσει σχεδόν τα πάντα. Ωραία, και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ένα μόνο δεν μπορώ να σου συγχωρήσω. Ναι, είναι για τη Δάφνη. Που δεν την αγαπούσες, Νικόλα μου. Τόσο καιρό μαζί και δεν την αγάπησες. Εδώ έφτασες μέχρι το γάμο. Τι να σου πω, ρε γάμο. Τη Δάφνη και την αγαπούσα και την αγαπάω. Και καταλαβαίνω και πολύ καλά πόσο πονάει. Την τύφλα σου καταλαβαίνεις. Ξέρω ότι η Δάφνη δεν θέλει να είμαστε πια μαζί. Ήρθε και η άλλη και... Δηλαδή εσύ θα ήθελες να είσαι με τη Δάφνη? Δεν ξέρω. Εγώ είμαι άνεργος. Ψάχνω ακόμα να βρω τα καινούργια μου όνειρα. Δεν ψάχνεις καλύτερα να βρεις καμιά καλή γωνία, λέγω? Ορίστε. Πατησίων και πανεπιστημίου μας κάνει. Εσύ θα πες την κιθάρα σου και εγώ θα τραγουδάω. Όλο και θα γεμίσει το τενεκεδάκι. Με τον πόνο μου παίζεις? Μα άμα δεν παίξουμε με τον πόνο μας, με τι θα παίξουμε, ρε φίλε, με τις χαρές μας? Κοίτα εκεί πέρα να δεις τι θα κάνεις από δουλειά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ιατρική, δεν υπάρχει περίπτωση. Συνέχιζε να ψάχνεις. Πιάσε αυτό το ύφος. Για πες μου, δηλαδή, εσένα ποιο ύφος θα σε ικανοποιούσε? Το νικητή. Εσύ νίκησες, Νικόλα. Για σκέψου και το Μάνο. Το Μάνο, πλάκα μου κάνεις. Καθόλου. Από την κορυφή της πυραμίδας κατρακυλάει τα σκαλιά προς τα κάτω. Θα σου δημιουργεί αυτό μια αίσθηση αφορίας? Όχι. Θα χρειαστεί να τον απασχολήσει όλη τη μέρα. Baby sitting πλήρους απασχόλησης δηλαδή. Στο λέω εγκαίρως να το σκεφτείς και να το οργανώσεις. Και πού να τον πάω, ρε Νόρα, σε θέατρο, στο Λίνα Πάρκ, σε σινεμά με ταινίες για ενήλικες και μετά για μπιλιάρδο? Πόση ώρα θα μας πάρει να τα κάνουμε όλα αυτά? Δεν ξέρω. Αυτό που χρειάζομαι είναι να λείπει από το σπίτι όλη τη μέρα. Θες να τον πάω στη Ρώμη για καφέ και μετά στο Παρίσι για γεύμα? Μην κάνεις πλάκα. Πλήρωσε εσύ τα έξοδα και θα δεις αν κάνω εγώ πλάκα. Για να φυτέψω τα στοιχεία στον υπολογιστή χρειάζομαι πάρα πολύ χρόνο, Λουκά. Σε χρειάζεσαι χρόνο και εγώ χρειάζομαι τα χάπια μου. Ξέρεις τι με απασχολεί τώρα? Όχι, αλλά τρέμω στην ιδέα ότι θα μου πεις. Τι να έγινε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για να σπρώξει το αυτοκίνητο του γιατρού από τον κρεμό? Και γιατί τέτοια καήλα με αυτό? Γιατί είναι εργαλείο φόνου, δεν το καταλαβαίνεις? Αυτό που δεν καταλαβαίνω, κορίτσι μου, είναι τι σκαλίζεις. Σκαλίζω. Σκαλίζω για να μην τρελαθώ, Λουκά. Δεν περνούν οι νύχτες. Τον βλέπω και μου έρχεται να τον σκοτώσω, το καταλαβαίνεις? Σε καταλαβαίνω, κορίτσι μου. Να ξέρεις πώς σε καταλαβαίνω. Να δεις τι χαρά έκανε όταν το είπα για το παιδί. Μην το παρατραβάς όμως. Έχουμε στοιχεία. Τίποτα δεν έχουμε, Λουκά. Τίποτα σοβαρό. Αυτό με το αυτοκίνητο. Να το βρούμε και μετά να του κάνουμε μια καταγγελία. Πάρα αυτά. Όχι, Λουκά. Η εκδίκηση είναι δικιά μου και θα την πάω μέχρι το τέρμα.
Μη λες βλακίες, του είπα να έρθει μαζί μου. Και μπορώ να φανταστώ τον τρόπο. Τι θα πει τώρα αυτό? Ήταν σαν να του έλεγες μην έρθεις. Ήθελε άλλο χειρισμό. Χειρισμό θέλουν τα μωρά, όχι νοήμονες ενήλικοι. Ποιος είναι νοήμων, ο Νικόλας? Και ποιος είναι ενήλικας, εσύ? Όρεξη έχεις, μου φαίνεται. Μα καμία όμως. Και κυρίως δεν έχω καμία όρεξη να δω τον Νικόλα φορτοεκφορτωτή ή λουστράκο. Τι θέλεις να κάνω, μπορείς να μου πεις? Αμάν πια, μα σημαίνει τροφή τα θέλετε όλοι σας. Βρες πού μπορεί να δουλέψει και μετά πάρε με τηλέφωνο. Και καλά ότι τον στέλνω εγώ. Πού ρε παιδάκι μου? Μα τι διάολο, δεν υπάρχει ένας γνωστός που να σου χρωστάει χάρη? Τι στο καλό κάνεις τόσο καιρό, επικεφαλής του ομίλου? Καλά, θα σκεφτώ. Ναι, γρήγορα όμως, εντάξει, δεν θα το αντέξω κι αυτό. Βέβαια θα μου πεις τώρα, ρε Λουκά, προτάρης είσαι. Εδώ άντεξες το Μάνο με την Εύα για ακόμα μια φορά μαζί. Η επιτυχία συνεχίζεται. Αυτό δεν θα αντέξεις? Δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Ναι, σωστά. Έχουμε καιρό να σφαχτούμε γι' αυτό. Διαζύγια, ιστορίες, φασαρίες. Ας παραμείνουμε λοιπόν στο προηγούμενο. Το θέμα με τον Νικόλα πρέπει να λήξει. Εντάξει, σου είπα, θα το σκεφτώ και θα σου πω. Κάν το σύντομα όμως. Σε παρακαλώ. Γιατί και η ιδέα μόνο ότι είναι άνεργος μπορεί να τον αποτρελάνει μια ώρα αρχίτερα. Παργίς, θα με σκοτώσει ο Ρούσος. Αλλά δεν μπορούσα να μην έρθω να σε κάνω μια αγκαλιά για τον αγόραρό μας. Ωραία, Λουκά μου. Σωστά το είπες. Λουκάς. Αυτό είναι το δεύτερο όνομά του, μην ξεχνιόμαστε. Δεν μου λες. Το ξέρει ο Νικόλας? Ναι, του το είπα. Και τι είπε ο ηλίθιος? Λουκά, μου έλεγε ψέματα ότι έχει προτάσει για δουλειά. Ωραία, τον κακό τον καιρό έχει. Αλλά μην ανησυχείς, θα το φροντίσω κι αυτό. Κάτι θα γίνει. Μωρέ, συγγνώμη που σε φορτώνω και σένα τώρα. Αλλά πρέπει να μου πεις πως θα κατοχυρώσουμε τη φίρμα. Ο Μάνος είπε ότι πρέπει. Και πήγες στο Μάνο αντί να έρθεις κατευθείαν σε μένα? Αυτό έχω έτοιμα τα χαρτιά. Δεν το ήξερα. Δεν ρώταγες. Έτοιμα είναι τα χαρτιά να τα καταθέσουμε στην αρμόδια υπηρεσία. Το μόνο που θέλω από σένα είναι το όνομα της φίρμας και να φτιάξεις και ένα λογότυπο. Δηλαδή? Να ζωγραφίσεις, ρε παιδί μου, το σήμα κατά τεθέν σου. Τι να ζωγραφίσω? Ξέρω εγώ τι να ζωγραφίσεις. Για βάλε και ένα φιλαράκι δάφνης. Όχι, σαν μπαχαρικό για μπακές το αυτό. Ένα μωράκι, άστρα που πέφτουν. Ξέρω, κάτι θα σκεφτείς εσύ, μωρέ, εσύ είσαι καλλιτέχνητα τώρα. Και εσύ είσαι σωτήρας όλων μας. Μόνο που δεν μου το αναγνωρίζει κανείς, αυτός είναι ο καημός μου με εμένα. Με τα θάνατον θα μου προσκυνάτε όλοι, αλλά θα είναι αργά, τι να το κάνω τότε. Άντε, φιλάκια. Και στον αγόρα μου. Γεια. Ναι. Έλα, Λουκά, πού σε πετυχαίνω? Εσύ συνήθως το δόξα πατρί. Αλλά πριν από οτιδήποτε, να μαζίσει. Ποιος? Ο Λουκάς ο νεότερος. Ποιος Λουκάς νεότερος? Τρελάθηκες? Το μωρό της Δάφνης, ρε. Είναι αγόρι. Καλώς να γεννηθεί. Ξαναρωτάω, πού είσαι? Στο δρόμο είμαι και τρέχω σφαίρα στο γραφείο γιατί με ζητάει ο Ρούσος και έχω αργήσει. Ωραία, πήγαινε και στείλε μου ένα γερανό. Ένα τι? Ένα γερανό που μαζεύουν τα αυτοκίνητα. Θα σου πω πού. Νωρέ επικοινωνείς. Ναι, με σένα. Βρήκα το αυτοκίνητο και πρέπει οπωσδήποτε να το κρύψω στον καράζ σου. Στον καράζ μου? Και το δικό μου θα το βάλω δηλαδή? Δεν ξέρω. Βάλ' το σε πάρκινγκ. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το κρύψω. Και τι θα πω ρε εσύ σε αυτόν που θα καλέσω για γερανό? Πώς θα πάρω ξένο αυτοκίνητο? Δεν ξέρω ρε Λουκά. Βρες κάτι. Μην τα περιμένεις όλα από μένα. Θεέ μου, κρατάτε με γιατί θα τη σκοτώσω. Να σου πω. Πάρε αυτόν από την οδική βοήθεια που τον είχαν πελάτη. Θα μας βοηθήσει. Μόλις επικοινωνήσεις μαζί του, πάρε με τηλέφωνο να σου πω τη διεύθυνση. Θα είμαι εγώ εδώ. Εντάξει? Γιατί με τιμωρείς έτσι, Θεέ μου, γιατί? Όταν τον βρεις, ρώτα τον. Έλα, φιλιά, γεια. Είχε δίκιο τελικά το ένστικτο του Νικόλα. Ναι, είχε. Περίεργο πράγμα. Κάτι τρέχει πάντως. Εμφανίζεται ο πατέρας του, παίρνει το μωρό και έκτοτε χάνονται τα ίχνη του παιδιού αυτού. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς έχετε κάποια εξήγηση? Εγώ έχω μια λογική εξήγηση. Αλλά δεν την είπα στον Νικόλα. Ήθελα πρώτα να τη συζητήσω μαζί σου. Σας ακούω. Το παιδί γεννήθηκε στην Ελβετία, σωστά? Δεν ήμουν παρόν, αλλά σωστά. Για να μην το ζητήσει κανείς, αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας του δεν ήταν Ελβετός ή δεν έμενε καν εκεί. Ή δεν ήξερε ότι έχει παιδί. Χλωμό το βλέπω με τα ήθη τα έθιμα της Ελβετίας. Μα είναι παιδί εκτός γάμου, δεν αναφέρεται πουθενά πατέρας.
Ακριβώς. Αν ο πατέρας ήταν Ελβετός υπήγος, θα αναφερόταν ακόμα και αν ήταν εκτός γάμου. Το οικογενειακό δίκαιο εκεί είναι κάτι αιώνες μπροστά από το δικό μας. Λουκά! Λοιπόν, αν ο πατέρας του αγνοούσε την ύπαρξη αυτού του παιδιού, θα το μάθαινε ακόμα και μετά το δυστύχημα. Σωστά. Προχωρήστε λίγο το συλλογισμό σας. Μετά από λίγο καιρό, το μωρό μένει στα ζήτητα. Έρχεται ο Ανδρέας Λίτρας, το παίρνει και το φέρνει στην Ελλάδα. Γιατί? Εσείς γιατί πιστεύετε? Μήπως για να το παραδώσει το φυσικό του πατέρα.